σκεφτούμε το πρώτα τον καιρό, γιατί είπαμε ότι είχαμε πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε, ρε παιδί με τα ξημερώματα. Πάμε, πάμε... πάμε. ήρθε η ώρα να κάνει μπούλινγκ όπω κάνει κάθε μέρα στο κλειά. Εννοείται, αυτή τη στιγμή περιμένω κάθε πρωί εξάλλου. Σε στηρίζω. Καλημέρα, καλά στον άνθρωπο. Βλέπει ότι σε στηρίζω. Ε, Ω ως επιστήμονα, ω ως συνάδελφο, κάνουμε, ως συνεργάτη, όλα. Λοιπόν, τι, ε, εγώ α, θέλω να καταγγείλω. ξεκινάμε. ξεκινάμε θέλω να καταγγείλω <σομίως> ότι αυτέ τι ψηλέ θερμοκρασίε που έλεγε δεν τι είδαμε ακόμα. 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 Ναι, τι τι, 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 τι πρωτοχρονιά σου δηλαδή. δηλαδή. Είχε ήλιο κανονικά, χθε ήταν. Ναι, αλλά εγώ έκανα να φύγω από το σπίτι μου 10 λεπτά. Είχε πάγο και έφυγα με τρει βαθμού. Εγώ πάντω θα δώσω μια συμβουλή στη Χρύσα. Εγώ να δώσω μια συμβουλή στη Χρύσα. Μη σε γελάσει η αυγή και χάσει την ημέρα. Πώ! Oh. Πιστεύω αυτό να, καλύπ, να καλύπτει όσου πιστεύουν ότι ο καιρό δεν είναι καλό επειδή κάνει κρύο τώρα νωρί το πρωί. Ο χρωθιά προ κρύο. Α, αυτό ήταν όντω κτύπημα. Τέλο πάντων. Θα πάω εγώ εδώ. Έχει, <τσουκου> έχει αρκετό κρύο, πράγματι. Ισχύει mm -hmm. αυτό. Άλλωστε είμαστε και σε μια εποχή όπου έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια τη ημέρα. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη της νύχτα. Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη διάρκεια τη νύχτα όταν έχουμε λιωφάνεια το πρωί, ακτινοβολή επιφάνεια το βράδυ. Πέφτει η θερμοκρασία. Πράγματι, έχουμε μείον 5 βαθμού τώρα στο κάτω νευροκόπη τη δράμα, μείον 4 mm. στη Φλόρινα, μείον 4 στην Τρίπολη, κοντά στου 4 με 5 εδώ στην Αθήνα και 14 με 15 στο Καστελόριζο. Θα ανέβει όμω η θερμοκρασία και θα πάμε την Κυριακή και τη Δευτέρα κοντά στου 18 και 20 βαθμού, αλλά ω προ τι μέγιστε θερμοκρασίε. Το βράδυ θα συνεχίσει Πάλι. να κάνει κρύο. Μα Άλλωστε είμαστε σιγά σιγά στο χειμώνα. Αυτά δεν είναι χιονάκια. Αυτά δεν είναι βροχέ και χιονοπτώσει, οι οποίε όμω απασχολούν την κεντρική Ευρώπη. Δεν αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μα με ήπιο καιρό θα πάμε τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη τη άλλη εβδομάδα. Καλά, θα σου πω εγώ ότι αυτό μετά θα κατέβει τσουκουτσούκου. Θα κατέβει αργότερα, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει. <laughs> Άντε να μα πει. Δεν μα αρέσει, ρε <σταλείς> παιδί μου, σώνει για καλά να κάνει κακοκαιρία. Κάνει χαμό. Εντάξει, χειμώνα είναι, θα έχουμε και κακοκαιρίε. Και εμένα μου αρέσουν ο κακοκαιρία, αλλά η αλήθεια είναι ότι φέτο έχουμε γενικά έναν ήπιο καιρό. Πάρα βέβαια ότι κάνει κρύο, φυσιολογικό για την εποχή. Έτσι φύγε. Έλα, πάμε να τα δούμε. λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι, με αρκετό κρύο και παγετό σε πολλέ περιοχέ. Ξεκινάει η σημερινή μέρα. Παρ' όλα αυτά, όμω, καθώ θα πηγαίνουμε προ τι μεσημβρινέ ώρε και με τη βοήθεια και τη ηλιακή ακτινοβολία, ο Ιδράργυρο θα παρουσιάσει άνοδο. Βλέπουμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων ότι η χώρα μα παραμένει ανεπηρέαστη από αξιόλογα βαρομετρικά χαμηλά. Δεν επηρεαζόμαστε από κάποιο έτσι κύμα κακοκαιρία. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι και οι βορειάδε που επικρατούσαν τα προηγούμενα 24 ώρα στο Αιγαίο έχουν αρχίσει πλέον και υποχωρούν. Από εκεί όμω και μετά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι κατά τη διάρκεια τη νύχτα θα επιμείνει το κρύο και τι επόμενε ημέρε, παρά ότι το μεσημέρι ο καιρό, καθώ θα περνούμε βέβαια ημέρε, θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, 5η, 22 Δεκεμβρίου, βλέπετε ότι η λιοφάνεια αναμένεται να κυριαρχήσει στο σύνολο τη χώρα μα. Παρ' όλα αυτά όμω, καθώ θα πηγαίνουμε Προ το νότιο Αιγείο, κυρίω δηλαδή προ τι Κυκλάδε και την Κρήτη, θα έχουμε συνεχίε. Δεν αποκλείεται εκεί προ τη Βόρεια Κρήτη και τώρα νωρί το πρωί να έχουμε κάποιε πρόσκαιρε ασθενεί τοπικέ βροχέ. Οι βορειάδε υποχωρούν τώρα νωρί το πρωί μόνο στο κεντρικό Αιγείο. Ενδέχεται να προσεγγίζουν τα 5 τοπικά, ακόμη και τα έξι μποφόρ. η θερμοκρασία, αν και ξεκινά από χαμηλέ τιμέ, αργά το μεσημέρι θα δούμε σε αρκετέ περιοχέ να προσεγγίζει του 15 με 17 βαθμού Κελσίου. Βέβαια, λίγο περισσότερο το κρύο από το ύψο τη Θεσσαλία και πιο βόρεια. Να εστιάσουμε τώρα στην περιοχή τη Αττική, όπου και εδώ η μέρα ξεκινά με αρκετό κρύο. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη πόλη είμαστε κοντά στου 4 με 5 βαθμού. Πιο χαμηλή θερμοκρασία στα βόρεια προάστια. Αργότερα όμω θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα και την άνοδο του υδραργύρου. Βλέπετε χαρακτηριστικά στου δέκτε σα ότι σήμερα ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ακόμη και τους 16 βαθμούς στο κέντρο τη πόλη. Στο Βοριαδάκι, που επιμένει αυτή τη χρονική στιγμή στον νότιο Βοήκο, ώρα με την ώρα θα αρχίσει να υποχωρεί. Πάμε και λίγο πιο βόρεια για να δούμε και για τη Θεσσαλονίκη μα. Και εδώ τσουχτερό το κρύο, 2 με 4 βαθμού τώρα νωρί το πρωί στο κέντρο τη πόλη. Περισσότερο το κρύο γύρω-γύρω από αυτήν. Αργότερα όμω ηλιακή ακνοβολία και εδώ θα κυριαρχήσει. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και έτσι λοιπόν ο υδράργυρο θα καταφέρει αργά το μεσημέρι να προσεγγίσει ακόμη και του 14 βαθμού Κελσίου. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η σταδιακή άνοδο του υδραργύρου. Βλέπετε η σταδιακή άνοδο τη θερμοκρασία. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά. Έχουμε βάλει το χάρτη των αερίων μαζών. Αρχίζουν και ανοίγουν τα χρώματα. Πάμε προ το πράσινο, προ το κίτρινο χρώμα. Σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Κρύο λοιπόν νωρί το πρωί, αλλά το μεσημέρι θα βλέπουμε θερμοκρασίε κοντά στου 18 με 20 βαθμού. Ιδιαίτερα Κυριακή και Δευτέρα και χωρί του ανέμου να προβληματίζουν σε ξηρά και θάλασσα.